Άκαρπε και σήμερα οι έρευνε στην κόκκινη λίμνη για τον εντοπισμό τη τρίτη βαλίτσα του θανάτου, στην οποία ο 35χρονο κατά σειροή δολοφόνο φαίνεται να έριξε τη σωρό τη 29 Μαρικάν Βαλτέ από τι Φιλιππίνες, την οποία ομολόγησε ότι δολοφόνησε το Δεκέμβριο του 2017. Στι 11.30 και για μία ώρα, ο Δήτη με σκάφαντρο διενεργούσε εξετάσει σε συγκεκριμένα σημεία τη κόκκινη λίμνη. Μία ώρα αργότερα βγήκε από τη λίμνη και μαζί ανασύρθηκε και ένα αντικείμενο το οποίο σήμανε συναγερμό σε όλε τι εμπλεκόμενε υπηρεσίε. Αμέσω στο σημείο σπέβδουν μέλη ανακριτική ομάδα με επικεφαλή στον υπεύθυνο τα ελευκοσία Σάιλο. Μαζί του και πυροτεχνουργοί, καθώ και ιατροδικαστέ Σοφοκλή Σοφοκλέου και Νικόλα Χαραλάμπου. Τελικά το αντικείμενο που σήμανε το συναγερμό διαπιστώθηκε πω ήταν ένα χαλί δεμένο με σχηνή το οποίο ήταν τυλιγμένο γύρω από μεγάλα σφουγγάρια και ένα ξύλο. 25 ολόκληρε μέρε ερευνών όμω ακόμα αναζητούνται οι σωροί τη 29χρονη Μαρικάν Βαλτέ αλλά και τη 6χρονη Σιέρα Κράντε. Από το πρωί, παράλληλε ήταν οι έρευνε στη λίμνη Μεμή στο ξυλιάτο. Το σύστημα Σόναρ που μεταφέρθηκε από τι ΗΠΑ και είχε σαρώσει προημερών την κόκκινη λίμνη, έπιασε δουλειά και σκάναρε ολόκληρη τη λίμνη Μεμή. Τα αποτελέσματα παραδόθηκαν το απόγευμα στου υπεύθυνου επιχείρηση και αύριο το πρωί θα αποφασιστούν τα σημεία όπου θα επικεντρωθούν οι έρευνε και στην κόκκινη λίμνη θα συνεχιστούν αύριο οι έρευνε τόσο με τη ρομποτική κάμερα όσο και με καταδύσεις δίτη. Οι αρμόδιοι εξηγούν πως έχουν και τρίτη εναλλακτική λύση, εάν αποτύχει και προσπάθεια εντοπισμού το σωρό με τη βοήθεια του σόναρ και αυτήν εξειδικευμένο ραντάρ διείσδησης που μπορεί να διαθέσει στην Κυπριακή Αστυνομία η Σκόντ Λαγιάρτ με δυνατότητα να καταγράψει δεδομένα και κάτω από τη λάσπη και ως τα πετρώματα στον πυθμένα των δύο λιμνών. Το, το μεσημέρι, ο 35χρονο βρέθηκε ξανά ενώπιον των ανακριτών. Σύμφωνα με πληροφορίε, επίκεντρο τη νέα ανάκρισή του ήταν η υπόθεση του βιασμού νεαρή από τι Φιλιππίνε, καταγγελία η οποία έγινε στα τέλη Απριλίου προ την αστυνομία, ενώ ο βιασμό έγινε δύο χρόνια πριν, όταν το θύμα ήταν 17 χρόνων. Οι ανακριτέ και τα μέλη του Γραφείου Καταπολέμηση Ελεκτρονικού Εγκλήματο κάνουν την ίδια ώρα φίλο και φτερό τι τέσσερι κάρτε ΣΥΜ που κατήχε ο 35χρονο. Όπω αποκάλυψε από χθε το βράδυ ο Αντένα, η κάρτα κινητή τηλεφωνία στην η οποία προσπάθησε να καταπκύει ο 35χρονος, φαίνεται να χρησιμοποιεί το ως κάρτα επαλήθευσης. Δηλαδή ήταν ο αριθμός που έδινε ώστε να εξασφαλιστεί λογαριασμός σε μέσα κοινωνική δικτύωσης που χρησιμοποιούσε στην κάρτα. Σύμφωνα με πληροφορίες φαίνεται να εντοπίζονται και αριθμοί τηλεφώνων οι οποίοι σχετίζονται με την πρωτοφανή υπόθεση. Την ίδια ώρα, τα μέλη του Γραφείου Καταπολέμησης Ελεκτρονικού Εγκλήματο μελετούν λέξη προ λέξη τον διάλογο που παρέδωσε 19χρονη καταγγέλουσα. Από έλεγχο περνά και το όχημα το οποίο φαίνεται να είχε στην κατοχή του την επίμαχη περίοδο 35χρονο και ακολούθω το πούλησε και το εντόπισαν οι αρχέ από την περασμένη Παρασκευή. Σήμερα συνεχίστηκαν τέλο από ιατροδικαστέ και ανθρωπολόγου οι νέε εξετάσει τη ΟΡΟ που εντοπίστηκε στι 25 Απριλίου και μετά από υποδείξει του 35χρονου σε πηγάδι στο πεδίο βολή ξυντού. Κάι εξετάσει παραλήφθηκαν διάφορα δείγματα, τα οποία έχουν σταλεί για περαιτέρω επιστημονικέ εξετάσει.